Τι ψηφίσατε, ρε Μαλουά Κες? Δεν ξέρω αν χρησιμοποιείτε την ίδια φαρμακευτική αγωγή μαζί με τον Βασιλεύς Μητσοτάκη και η κρίση σας είναι λίγο θολωμένη. Μαθαίνω, όσοι χρειάστηκε να πάτε επαρχία να ψηφίσετε, το κόμμα σας έκανε τα έξοδα, ένα τηλέφωνο στο γραφείο, τουπ-τουπ-τουπ, και σας έκλεισαν τα εισιτήρια είτε για κτέλ είτε για τρένο. Επίσης, στην τσέπη είχατε έτοιμο το φάκελο με τον αντίστοιχο υποψήφιο σταυρωμένο. Αυτό φαίνεται απασχολεί το Μητσοτάκη και την Ντόρα Μπακογιάννης, όπου σε ομιλία που έκανε ζωντανή του υπενθύμησε, πες τα ζα, αυτή τη φορά μην χρησιμοποιήσουν τα ίδια ψηφοδελτία. Πρέπει να αλλάξουν. Θα τους δώσουμε καινούργια. Γιατί πολλοί, όπως γνωρίζετε, δεν έχουν μόνο ένα. Έχουν 5, 6, 10 για να μοιράσουν και στους συγγενείς. Έτσι. Ελλάς 1950. Για πάμε να δούμε τι του είπε. Και θυμίζω, τα παλιά ψηφοδέλτια τα πετάτε. Βγαίνουν καινούργια ψηφοδέλτια. Μην πάει να πέσει στην κάλπη κανένα από τα παλιά ψηφοδέλτια. Θα σας δώσουμε καινούργια. Υπενθύμηση προς όλους τους Μαλουά Κες που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Περιμένετε, τα παλιά δεν πιάνουνε, έτσι. Εντός ολίγων ημερών θα σας αποστείλουν τα καινούρια. Οκ. Δεν βάζετε σταυρό, έτοιμο θα είναι, φακελωμένο, απλά πηγαίνετε και ρίχτε το. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σας άποψη, γράφτε την κόσμια κάτω στα σχόλια. Αυτοί έτσι πάνε και ψηφίζουνε. Κάπως έτσι πήρε 40 και να δούμε πόσο θα πάρει τώρα. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.